Από την 5η 30 Νοεμβρίου, η Διεθνής Κοινότητα συναντάται και συζητά στο Ντουμπάι για την κλιματική αλλαγή. Στη σύνοδο του ΟΗΕ, COP28, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέρχεται με ένα απλό μήνυμα. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους μας. Ο Βόπκε Χούκστρα, ο Ολλανδός Επίτροπος για τη Δράση και το Κλίμα, σημειώνει ότι ο πύχης είναι απλώς πολύ ψηλά, όχι επειδή το θέλουμε, αλλά επειδή μας το λένε οι επιστήμονες. Πρέπει να φέρουμε αποτέλεσμα ως παγκόσμια κοινότητα για τη μείωση των εκπομπών, φροντίζοντας ώστε η κορύφωσή τους να είναι το 2025 και να επιδιώξουμε τον τριπλασιασμό των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οδηγούν σε ενεργειακή επάρκεια. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που πρέπει να γίνει στην COP28 είναι η πρώτη παγκόσμια απογραφή της κατάστασης. Ένα σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση όλων των προσπαθειών από τη Συμφωνία του Παρισιού το 2015. Το Global Stocktake, το παγκόσμιο αποθετήριο, θα κάνει έναν απολογισμό για το πού βρισκόμαστε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώς θα προχωρήσουμε. Πρέπει απλώς να πάρουμε τη σωστή κατεύθυνση ή πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, να κάνουμε περισσότερα για το μέλλον. Η απογραφή επομένως ισοδυναμεί με υψηλότερες φιλοδοξίες και με δέσμευση των χωρών να πράξουν περισσότερα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν εκκρεμότητες σε ζητήματα χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα και για τα ταμεία για την κάλυψη ζημιών συνδεδεμένων με την κλιματική αλλαγή, όπως είχαν αποφασιστεί στην προηγούμενη COP. Εργαλεία που οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν ωστόσο ερωτήματα για το ποιες χώρες χρηματοδοτούν αυτά τα εργαλεία. Εργαζόμαστε ακούραστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις και να καλύπτουμε απώλειες και ζημιές. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξος από ότι πριν από μερικές εβδομάδες ότι μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Το να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τη σωστή χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Για τον Ευρωπαίο Επίτροπο είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τους δείκτες που θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί αν η COP28 θα στεφθεί από επιτυχία ή θα αποτύχει. Κάτι που θα προσδιοριστεί από το πόσο φιλόδοξες θα είναι οι δεσμεύσεις που θα αναλυφθούν, προκειμένου να φανεί εάν η διεθνής κοινότητα σημειώνει πρόοδο ή όχι στην κλιματική αλλαγή.